Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς, δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς από πάντως αδελφού, αντάκτως περιπατούντος και μη. Κατά την παράδοση ή παραλαβών παροιμών αυτή, γαρίδατε πως δίνει μίστε ημάς, ότι ουκ εγκατασυστάμην ημίν ουδέ δωρεάν άρτον εφάγομεν παρατηνός. Αλλά εν το κόπο και μόχθο νύχτα και ημέρα ανεργαζόμενοι, προς το μη επιβαρύσε, την αημών μου, ότι ου έχομεν εξουσία, αλλά να σε αυτούς τύπων δομένοι μην, εις το μη μίστε ημάς, και γάρωτε ημίν προς ημάς, τούτο παραγγελόμενον ημίν, ότι εις θέλει ο καζόστε, μη δέστε. Ακούμε για τον Κυρίον ημών Ιησού Χριστού, είναι αμετασυχίας εργαζόμενοι, τον εαυτόν άρτον εστίσουν. Αυτός δε ο Κύριος ειρήνης, ο ημίν την ειρήνη, δια πάντως, εν πάντη τρόπο, ο Κύριος με πάντων ημών. Της ελπίστη λαμβάνουσι, την ευλογία σου άκραντε. Δόξα σε Θεός η ελπίσμον κρυεδόξησας, και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενο. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε για την που είσαστε εδώ για τα εγκαίνια του εκλογικού μας κέντρου. Να σας καλωσορίσουμε σε μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα για μας, καθώς και με τον πλέον επίσημο τρόπο η κίνηση μαζί για το νέο παίρνει τη μορφή του συνδυασμού που θα διεκδικήσει την Δημαρχία στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ένας συνδυασμός που όπως τα έχετε δει πιθανόν είναι ένας συνδυασμός πλήρης, ένας συνδυασμός ποιοτικός, ένας συνδυασμός νίκης. Να επενδύσει ιδέες, να επενδύσει προτάσεις, να επενδύσει όραμα, να επενδύσει όρεξη, να επενδύσει πράγματα και προοπτική καταρχήν που αυτός ο τόπος πιστεύουμε και θεωρούμε και έχει αυτός ο τόπος προοπτική. Οπότε θα μου επιτρέψεις, Μπάμπη, πριν σε καλέσω στο βήμα, να σου πω ότι είσαι νομίζω πλέον κατάλληλος για να ηγηθείς αυτής της προσπάθειας. Είσαι ο άνθρωπος με την εμπειρία, με την γνώση, με την ικανότητα, με την όρεξη, κυρίως είσαι ο άνθρωπος που μπορεί να μας οδηγήσει στη νίκη. Οπότε καλό τον Μπάμπη Καραβά, τον επικεφαλής της κίνησης μαζί για το νέο υποψήφιο δήμαρχο της Ερέτριας. Απευθύνομαι σε όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ κοντά μας και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Απευθύνομαι σε όλους εκείνους που δεν είναι σήμερα κοντά μας, αλλά βλέπουν αυτή την κίνηση με συμπάθεια. Απευθύνομαι όμως και σε όλους εκείνους που δεν είναι μαζί μας και δεν αποτελούμε την πρώτη τους επιλογή. Και στέλνω μήνυμα ενότητας και μήνυμα σύμπνοιας. Μοναδικός μας εχθρός είναι τα προβλήματα του τόπου. Από την πρώτη στιγμή που καταθέσαμε την πρότασή μας στο δημόσιο διάλογο, ευχήθηκα προσωπικά σε όλους τους υποψηφίους μου καλή δύναμη. Το ίδιο θα πράξω και σήμερα. Εύχομαι στην κυρία Λιμπατέ, στον κύριο Δημητρόπουλο, στον κύριο Γουρνή, στον κύριο Καρά και στην κυρία Καραμπέτσου καλή δύναμη και τους εύχομαι και τους καλώ σε μια μάχη ιδεών και προτάσεων για το καλό του τόπου μας. Αγαπητοί μου συμπολίτες, μας ενώνουν τόσο πολλά. Στα ίδια μέρη κάναμε τα πρώτα μας βήματα, στα ίδια μέρη χαρήκαμε, στα ίδια μέρη μορφωθήκαμε, από τους ίδιους ανθρώπους μάθαμε τα πρώτα μας γράμματα, στα ίδια μέρη λυπηθήκαμε, κοινώς μας ενώνει η αγάπη μας για το τόπο. Μας ενώνει όμως και κάτι άλλο. Μας ενώνει η στεναχώρια μας, μας ενώνει η θλίψη μας, και κάποιες στιγμές και ο θυμός μας,
για το πόσα πολλά θα μπορούσαν να είχαν γίνει σε αυτόν εδώ το τόπο και δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτά τα δύο, τα αντιφατικά, ναι, αντιφατικά συναισθήματα ήταν τα βασικά μας κίνητρα που δημιουργήσαν το συνδυασμό μαζί για το νέο που έχω τη τιμή να ηγούμε. Από τη μία έχουμε τη φρεσκάδα των νέων ανθρώπων, από την άλλη την εμπειρία των παλαιότερων. Από τη μία έχουμε την καινοτομία, τις νέες ιδέες, τις νέες τεχνολογίες της νέας γενιάς. Από την άλλη όμως έχουμε τη σοφία των έμπειρων στελεχών που διαθέτουμε. Οι δύο αυτοί πυλώνες αποτελούν και την εγγύηση για την δημιουργία ενός Δήμου που θα χαιρόμαστε να ζούμε, το Δήμο των ονείρων μας. Μια ομάδα έμπειρων, πλήρως εξειδικευμένων, καταρτισμένων στελεχών δημιουργούν τις προγραμματικές μας θέσεις, τις οποίες θα μπορέσετε να δείτε τις επόμενες ημέρες, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω δύο λόγια. Άξονας νούμερο 1. Ανοιχτός Δήμος. Σε μια εποχή που οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν με απίστευτους ρυθμούς, σε μια εποχή που σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες, τις νέες καινοτομίες για να γίνουν πιο αποδοτικές, πιο λειτουργικές, πιο ποιετικές, η πλειοψηφία των Δήμων παραμένει αδιάφορη, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας Δήμου. Εμείς οραματιζόμαστε ένα Δήμο πρωτοπόρο, ένα Δήμο σύγχρονο, ένα Δήμο έξυπνο, έναν Δήμο που διαρκώς θα εξελίσσεται και θα αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις μέσα από την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών. Με την εγκατάσταση δημοτικού δικτύου ελεύθερο Wi-Fi, με τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα έκδοση πιστοποιητικών, τα λεγόμενα e-CAP, με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και την ηλεκτρονική παράδοση των πιστοποιητικών, με τη διαδικτυακή δημοτική πύλη με δυναμικό περιεχόμενο για κατοίκους και επισκέπτες, με το ψηφιακό βοηθό του Δημότη, είναι κάποιες από τις πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που άμεσα θα μπουν στην καθημερινότητά μας και με το μεταψηφιακό μεταψηματισμό των υπηρεσιών και την ηλεκτρονική διαδραστική διακυβέρνηση αλλάζουμε αποφασιστικά προς το καλύτερο τις υπηρεσίες προς πολίτες και ταυτόχρονα μειώνουμε και τη γραφειοκρατία. Άξονας νούμερο 2. Ζωντανός Δήμος. Οραματιζόμαστε έναν Δήμο ζωντανό, έναν Δήμο όμορφο, έναν Δήμο ελκυστικό για κατοίκους και επισκέπτες. Έναν Δήμο που θα ανοίξει τα φτερά του και θα αφήσει πίσω του τον γκρίζο. Έναν Δήμο που θα αποτελεί τουριστικό προϊόν όλο το χρόνο. Η τουριστική ανάπτυξη και η εξωστρέφεια για εμάς αποτελεί στρατηγική επιλογή. Σύμμαχός μας η φύση, η θάλασσα και η πλούσια πολιτιστική αλλά και θρησκευτική μας κληρονομιά. Δεσμευόμαστε για τουριστική προβολή του Δήμου μας σε συνεργασία φυσικά με τον ΕΟΚ αλλά και κορυφαία ταξιδιωτικά γραφεία παγκοσμίως. Ενισχύουμε το σχολικό τουρισμό, ενισχύουμε τη διπλωματία των πόλεων, ενισχύουμε το συνεδριακό τουρισμό, στηρίζουμε τις εκδηλώσεις των συλλόγων μας και τις προβάλλουμε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλήνιας εμβέλειας. Καθιερώνουμε το Ράλι Αμάρινθο, διοργάνωση μουσικών, κινηματογραφικών και θεατρικών φεστιβάλ, διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων πανελλήνιας εμβέλειας, beach soccer, beach volley, jet ski, μαραθωνίων, ιστιοπλοεία, σχολή περιεκτής θαλάσσης. Ενοποιούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, Ερέτρια, Μάρινθος, Γυμνός, Έτα, δημιουργούμε τους λεγόμενους διαδρόμους πολιτισμού. Αξιοποιούμε το θρησκευτικό μας τουρισμό, το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, τα ιστορικά μας ξεκλήσια, 11ου, 12ου και 13ου αιώνα. Δημιουργούμε περιπατητικά μονοπάτια, στη Σέτα, στη Μαγούλα. Δημιουργούμε ελεγχόμενους κυνηγότοπους. Καταδυτικό πάρκο στην Ερέτρια, δημιουργία θεματικού χριστουγεννιάτικου πάρκου σε Αμάρινθο, Ερέτρια και φυσικά ξανακάνουμε το νησί των ονείρων σε συνεργασία με τους συλλόγους και την κοινωνία των πολιτών παγκόσμιο τουριστικό προϊόν. Μαζί με τους φορείς, τους συλλόγους, τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους ζωντανεύουμε και πάλι το Δήμο μας. Δήμος με ανθρώπινο πρόσωπο. Το κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο για εμάς αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα. Υγεία, ασφάλιση, πρόνοια για όλους. Δεσμευόμαστε για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επενδύουμε στην πρόληψη με ενημερωτικά σεμινάρια. Δωρεάν εξετάσεις για όλους. Κάρτα υγείας για τους μαθητές μας. Κοινωνικό φαρμακείο. Κοινωνικό φαρμακείο στην πραγματικότητα. Κοινωνικό παντοπολείο. Αναβάθμιση λειτουργίας των ΚΑΠΗ. Επενδύουμε στην ψυχαγωγία.
Συνεργασία του Δήμου με τους φορείς που ευαισθητοποιούνται σε θέματα αλληλεγγύης όπως η Εκκλησία μας. Αγορά σύγχρονου και πλήρους ασθενοφόρου και πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Στόχος μας, η κοινωνική συνοχή και η προάσπιση της υγείας όλων των πολιτών. Με το πρόγραμμα Ερέτρια Ζωντανός Δήμος, φιλοδοξούμε να αυξήσουμε το ΕΠ της τοπικής οικονομίας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν στο Δήμο μας νέα ρεύματα σκέψης, νέες ιδέες. Θέλουμε τους νέους μας πρωταγωνιστές να κάνουν τη δικιά τους δημιουργική επανάσταση. Και εμείς, σαν Δήμος, ιδρύοντας την νεανική επιχειρηματικότητα, να είμαστε δίπλα τους, αρρωγός τους, σύμμαχός τους. Επενδύουμε στην παιδεία, με την κατάσταση του παιδικού σταθμού Τσαμαρίνθου, έλεγχο, συντήρηση, βελτίωση σχολικών ομάδων, σχολητική τροχονόμηση σε όλα τα σχολεία. Δημιουργούμε γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές μας. Επενδύουμε στον αθλητισμό. Βελτιώνουμε άμεσα όλες τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις, δημιουργούμε καινούργιες και δίνουμε παράλληλα κίνητρα σε όλους τους νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Τέλος, αγαπητοί μου φίλοι, όραμά μας είναι ένας Δήμος που να είναι πρότυπο διοίκησης. Διαφάνε νομιμότητα και κριστή διοίκηση. Θα είναι οι αρχές και συμπεριφορές που θα ορίζουν τη συμπεριφορά μας. Τι εννοούμε με την έννοια διαφάνεια? Διαφάνεια σημαίνει ανοιχτός διάλογος με την κοινωνία. Διαφάνεια σημαίνει ο πολίτης να γίνει συμμέτοχος σε αποφάσεις. Η αρχή της νομιμότητας σημαίνει να ενεργούμε στα πλαίσια του νόμου και να διασφαλίσουμε πάντοτε την εφαρμογή του χωρίς αστερίσκους και παραθυράκια. Η χρηστή διοίκηση σημαίνει να λειτουργούμε με γνώματα το καλό των πολιτών και να αποφεύγουμε άδικες προς αυτούς αποφάσεις. Κλείνοντας, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, θέλω να ζητήσω μια χάρη κυρίως από τους συμπολίτες μου που είναι λίγο μεγαλύτερες γενιές. Θέλω να με δείτε και να μας δείτε, όχι σαν να είμαι το δικό σας παιδί ή να είμαστε τα δικά σας παιδιά. Αυτό είναι εύκολο. Είστε όλοι για μένα οικεία πρόσωπα και με ξέρετε από μικρό παιδί και ξέρετε ποιος είμαι. Θέλω να γυρίσετε κάποιοι λίγο το χρόνο πίσω, άλλοι λίγο περισσότερο. Τότε που κι εσείς θέλετε να ασχοληθείτε με τα κοινά και κάποιοι σας έλεγαν ακόμα είναι νωρίς. Τότε που κι εσείς θέλετε να αναλάβετε τις τύχες αυτού του τόπου και κάποιοι σας έλεγαν δεν έχετε την εμπειρία. Θέλω λοιπόν κλείνοντας στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπό μας των νέων των παιδιών να πάρετε κι εσείς οι ίδιοι τη δικιά σας προσωπική ρεβάνς για το τότε και να κάνετε το συνδυασμό μαζί για τον νέο νικητή των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Και να το θυμάστε, θα είμαστε η ευχάριστη έκπληξη αυτών των εκλογών. Στις 26 του Μάη γράφουμε ιστορία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.